Να πω ότι μελέτησα τα παραψυχικά φαινόμενα τέλος της δεκαετίας του 70, μια εποχή που ήμουν να πέπιστευα σε αυτά, δηλαδή ήμουν ληστής, όχι γενιά μας, περισσότερο βάσκο από την εποχή. Ήρθε ένας φίλος μου από την Ιταλία, ο οποίος μου είπε για το πείραμα με το ποτηράκι που έρχονται τα πνεύματα. Κάναμε αυτό το πείραμα, είδα ότι λειτουργούσε και αυτό μου προκάλεσε έτσι μια αναστάτωση, γιατί δεν πίστευα σε αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, κατέληξα σε κάποια συμπεράσματα, αφού διάβασα μια κάπως βιβλιογραφία, έγραψα για ένα βιβλίο, το πρώτο βιβλίο «Παραψυχολογία, μύθος και πραγματικότητα», και κατέληξα σε κάποια συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι τα παραψυχικά φαινόμενα υπάρχουν. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε 100% για κάτι σίγουροι. Θεωρώ ότι η προσέγγιση μας στην πραγματικότητα είναι πιθανοκρατική. Το τρίτο είναι ότι για να μπορέσουμε να... το επίπεδο της επιστήμης και της βιολογίας αυτή τη στιγμή δεν είναι τέτοιο ώστε να μπορούμε να μελετήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Όπως είπε και προηγουμένως ο κύριος Παπαθαναξίου, ξέρουμε το κλονισμό, ξέρουμε πώς λειτουργεί. Ξέρουμε και εδώ, αλλά η επιστήμη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τι είδους γοές γίνονται, ας πούμε, μέσα στο σώμα και έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Θα αναφέρω το ρητό του Σοκράτη που είπε «Εν είδα ό,τι δεν είδα». Έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι έχουμε κατακτήσει σχεδόν το σύνολο της γνώσης που μπορούσε να κατακτήσει ο άνθρωπος και μένει κάποια λίγα πράγματα ακόμη να κατακτήσουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Πιστεύω ότι κατέχουμε ένα πολύ μικρό τμήμα της πραγματικότητας. Και όταν θα κατακτηθεί το ένα μεγάλο ακόμη ή αν θα κατακτηθεί όλο, θα περάσουμε χιλιάδες χρόνια ίσως. Για παράδειγμα, λένε οι επιστήμονες, ξέρουν πώς λειτουργεί το 10% του εγκεφάλου. Λένε ότι το 90% δεν λειτουργεί. Δεν είναι δυνατόν να μην λειτουργεί. Σίγουρα λειτουργεί. Και υποθέτω, έτσι, όταν λέω υποθέτω δεν είμαι σίγουρος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να είμαι για τίποτα 100% σίγουρος. Πιθανότατα, αυτά τα παραψυχικά φαινόμενα εδράζονται σε αυτό το 90% του εγκεφάλου, το οποίο οι επιστήμονες δεν μπορούν να μελετήσουν και να καταλάβουν, ας πούμε, ποια είναι η λειτουργία. Γιατί κάθε τι που υπάρχει σε ένα οργανισμό υπάρχει αξία επιβίωσης. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι 90% του εγκεφάλου βρέθηκε έτσι στην τύχη, χωρίς να λειτουργεί. Απλώς εμείς δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Υπάρχει λοιπόν κάτι κατά τη δική σας θέση και σκέψη, υπάρχει κάτι πέρα του ανθρώπινου εγκεφάλου το οποίο βρίσκεται σε μια αλληλεπίδραση μαζί του? Κοιτάξτε, θα προσεγγίσω το θέμα περισσότερο φιλοσοφικά. Πιθανότατα. Είπα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Πιθανότατα υπάρχει κάτι. Πιθανότατα υπάρχουν δυνάμεις που μας ξεπερνούν. Είναι πολύ πιθανό. Αλλά επίσης πιστεύω ότι δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα για αυτές. Αυτά που διαβάζουμε κατά καιρούς, εντάξει, είναι μύθοι, οι μύθοι των θρησκειών και η επιστήμη έχει φτιάξει μύθους για αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε σε βάθος αυτά τα πράγματα. Αυτό το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν. Τώρα, επειδή κάτι που θα ενδιαφέρει περισσότερο τους θεατές ακροατές είναι οι δικές μου εμπειρίες. Ας πούμε, σε σχέση με την τηλεπάθεια. Ένα από το πιο έτσι, εντυπωσιακό που καταφέραμε είναι μια τηλεπαθητική μετάδοση του αριθμού της ταυτότητας σε ένα σκούλι. Δηλαδή καθόμαστε στο ποτηράκι, το ποτηράκι να πω ας πούμε πώς, τι ακριβώς είναι, γράφουμε σε ένα χαρτί, ας πούμε σε ένα χαρτί από 4 ή μεγαλύτερο, τα γράμματα του κομπιούτερ, τους αριθμούς και ένα ναι ή ένα όχι. Κάθονται δύο άτομα απέναντι, έχουμε ένα πόμα. Πιο ικανή έχουμε ποτηράκι πραγματικά, αλλά το πόμα, ένα πόμα, ας πούμε, το ορίγης είναι πιο λαπτή και κουνείται πιο εύκολα. Ακουμπάμε με το δάκτυλο πάνω και φωνάζουμε, υποτίθεται αυτή είναι η διαδικασία το τυπικό, το πνεύμα να έρθει. Υποτίθεται ότι κάποια στιγμή έρχεται το πνεύμα. Εγώ νόμιζα όντως φοράμε το πνεύμα, το πνεύμα. Τον αστέρα νόμιζα ότι αυτό το δίδε πνεύμα είναι ένα δημιουργήμα του εγκεφάλου του δικού μας, δεν είναι κάτι εκτός, είναι κάτι εντός μας. Εν πάση περιπτώσει,
είπαμε στο πνεύμα να μαντέψει τον αριθμό της ταυτότητας του φίλου μας. Ο φίλος μας ακουμπούσε, κοιτούσε έντονα τον αριθμό της ταυτότητας του, εξαριθμή. Και ταυτόχρονα ακουμπούσε το πόδι με το χέρι του, ακουμπούσε το πόδι του φίλου μου. Λοιπόν, μαντέψαμε στη σειρά, στην πραγματική σειρά, όχι τυχαία σκόπια, τον αριθμό της ταυτότητας. Τώρα, πιθανοπραγματικά, αυτό πόσο είναι εκατομμύριο, δισεκατομμύριο, δεν ξέρω, έχει μέσα στατιστικό όπω να πω. Πάντως, βρήκαμε τον αριθμό της ταυτότητας. Αυτό δείχνει ότι η τρεπάθεια λειτουργεί. Τουλάχιστον είμαι πεπισμένος από προσωπική εμπειρία. Η επιστήμη σήμερα είναι τετικιστική. Δηλαδή, κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει, το βλέπει με μεγάλη δυσπιστία. Οπότε θεωρείται αντιεπιστημονικό. Οποιαδήποτε προσέγγιση της παραψυχολογίας σήμερα είναι αντιεπιστημονική. Είναι...